αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χαίρομαι γιατί μέσα από τις δράσεις σας θυμίζετε και δείχνετε τις παραδοσιακές πλατείες της πύλης, την πλατεία του Πλατάνου, το Μεσοχώρι, την πλατεία Περιβόλη, την πλατεία του Δημαρχείου. Ξαναγίνονται σημεία αναφοράς. Συνεχίστε έτσι. Δεσμεύουμε ότι και τα επόμενα χρόνια θα είμαι δίπλα σας. Η αλήθεια είναι ότι η πλατεία μας απόψε δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση για να χορέψετε, να το απολαύσετε και να σας απολαύσουμε. Έχει λακκούδες, φαίνεται απεριποίητη. Απολογούμε γι' αυτό. Όμως θέλω να πω σε όλους σας ότι η πλατεία που είσαστε σήμερα είναι η τελευταία φορά που τη βλέπετε έτσι. Έχουμε φτιάξει καινούργια μελέτη μέσα από γνώμες άξιων μηχανικών και αρχιτεκτώνων και μέσα από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Έγινε δημοπρασία, αναδείχθηκε εργολάβος για την κατασκευή της με κοινοπραξία του κυρίου Καρβούνη και του κυρίου Σουλεμέτση με προϋπολογισμό δαπάνες 1.200.000 περίπου και με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας και το συντοπίτη υπουργό μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Σκρέκα. Μέσα στο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Ο δρόμος που εφάπτεται της πλατείας θα γίνει μονόδρομος και κομμάτι αυτού ποδηλατόδρομος. Άρα του χρόνου θα είναι όλα καλύτερα. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τα δύο χορευτικά που μας τιμούν με την παρουσία τους, τον Ασκληπιό Θεσσαλονίκης και το χορευτικό όμιλο Τρίκη. Θα ήθελα και του χρόνου να είναι εδώ στην καινούργια πλατεία μας. Εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους για το πανηγύρι που έχουμε και όλοι το τριήμερο να είστε εδώ. Χρόνια πολλά.